Είμαι η Νατάσα Τριανταφύλη. Έχω αναλάβει να κάνω τη σκηνοθεσία και να στήσω αυτή την παράσταση του Ιούλη Κέσσαρα που παρουσιάζεται στο Θέατρο Τέχνης, εδώ στη Φρυνήχου. Είναι μια πολύ ξεχωριστή δουλειά για μένα, γιατί όλο αυτό το εγχείρημα ξεκινήσαμε να το στείλουμε μαζί με το Ρένο Χαραλαμπίδη αρκετούς μήνες πριν. Και είναι μια ιδιαίτερη σκηνοθεσία για μένα, μια ιδιαίτερη σκηνοθετική εμπειρία. Γιατί συνάντησα έναν άνθρωπο που μου προσέφερε την έμπνευση και την ανοιχτότητα να μπορούμε να σκεφτόμαστε μαζί πολλά πράγματα. Δεν ήταν δηλαδή μια δουλειά που σκέφτηκα μόνη μου, που εμπνεύστηκα μόνη μου και κάλεσα κάποιους να την κάνουμε. Έχει γενικά κάτι ξεχωριστό και τρελό όλη αυτή η εμπειρία. Δηλαδή το να κάνεις, ας πούμε, ένα μυθικό έργο του Σέξπιρ και να διαχειριστείς αυτό το μύθο του Ιούλη Κέσσαρα που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Η κόρη μου, ας πούμε, που είναι 10 χρονών, ξέρει για τον Ιούλιο Κέσσαρα, γιατί υπάρχει ακόμα και σε παιδικό. Δηλαδή το να κληθείς να διαχειριστείς αυτό το μύθο. Είναι μια εμπειρία πολύ εμπνευστική, πολύ δύσκολη και λίγο τρελή. Γάιος! Ιούλιος Κέσσαρα. Γάιος Ιούλιος Κέσσαρα. Δηλαδή, ένας φίλος του πώς θα τον φώναζε. Όχι Κέσσαρα, ήταν το επώνυμό του. Ιούλιος, αυτός ο τρομερός άντρας, Ιούλιος. Ναι. Συγγνώμη λίγο γιατί... Λίγο ζαλίστηκα, μπορείς. Το έργο αυτό περιγράφει τις τελευταίες μέρες του Κέσσαρα, μετά από μια μεγάλη εποχή νίκης και θριάμβου και πολύ σημαντικών πολέμων και κατακτήσεων. Τον βλέπουμε να επιστρέφει στη Ρώμη και ο Σέξπιρ διαλέγει να δείξει αυτές τις τελευταίες ώρες του Κέσσαρα, χωρίς ο ίδιος να το ξέρει ή μπορεί και να το ξέρει, αλλά δείχνει τις μέρες μετά τη μάχη. Δηλαδή, δείχνει, συναντάμε τον Κέσσαρα στην πόλη πια, έτοιμος να ασχοληθεί με την πολιτική, λίγο έξω από τα νερά του, θα μπορούσαμε να πούμε. Και αυτό σε μένα δημιουργεί μια πολύ μεγάλη γοητεία, γιατί οι άνθρωποι γενικά με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, όχι μόνο όταν είναι ανοιχτά τα φώτα και λάμπουνε, αλλά κυρίως όταν σβήνουν τα φώτα. Γιατί εκεί γίνονται οι μεγάλοι απολογισμοί και τοποθετούνται τα πράγματα σε πολύ πιο ουσιαστική βάση. Κέσσερα! Το έργο φαντάζομαι είναι γνωστό σε όλους που μας παρακολουθούν ότι είναι η ιστορία του Κέσσαρα που ύστερα από μια συνωμοσία που κινείται από τον Κάσιο, τον Βρούτο, τον Κάσκα και άλλους συγκλητικούς της Ρώμης, που δολοφονούν τον Κέσσαρα λίγο πριν γίνει στεφθή αυτοκράτορας της Ρώμης. Η Ρώμη δηλαδή είναι έτοιμη να ηγηθεί όλων των κατακτήσεων που είχε πραγματοποιήσει πριν και τον βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, λίγο πριν πιει το νερό από την πηγή, να δολοφονείται με προθέσεις αγνές, με ηθική δύναμη και ηθικές αλήθειες, γιατί η αλήθεια είναι ότι προκειμένου να ηγηθούν όλοι αυτοί οι τόποι που είχε κατακτήσει, συγκεντρώνει πολλές εξουσίες επάνω του και αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο να διακρίνεις αν πρόκειται για μία πώς να το πούμε, ας πούμε, για μια φασιστική μυρωδιά ή για μια πολύ εμπνευσμένη ηγετική θέση. Είναι δύσκολο να το διακρίνεις το έργο.
Τον βρίσκουμε λοιπόν αυτές τις δύο τελευταίες μέρες της ζωής του, ας πούμε. Δολοφονείται. Οι συνωμότες έχουν δολοφονήσει ένας πιο σημαντικούς άντρες της ιστορίας, πιστεύοντας σε κάτι καλό, πιστεύοντας στη δημοκρατία. Όμως, όπως πολλές φορές συμβαίνει, το να είσαι ηγέτης δεν είναι πάντοτε και τόσο απλή υπόθεση και το να καταφέρεις, ας πούμε, να κρατήσεις ενωμένους πολίτες, ενωμένες χώρες και γενικά να κρατήσεις ενωμένες δυνάμεις, απαιτεί άλλες αξιώσεις και τα άλλα ταλέντα. Οπότε μετά τη δολοφονία του Ιούλιου Κέσσαρα ξεσπάει ένας ακόμα εμφύλιος πόλεμος, γιατί οι συνωμότες παρουσιάζονται ανίκανοι να ηγηθούν αυτής της χώρας και όπως είναι γνωστό από την ιστορία, νικάει ο Αντώνιος και ο Οκταβιανός Κέσσαρας και φτάνουμε μέχρι τις μέρες μας να μιλάμε ακόμα για το μύθο του Κέσσαρα. Οπότε μάλλον ίσως και τελικά να νίκησε ο Κέσσαρας. Αυτός ο Κάσιος είναι πολύ αδύνατος ισχνός. Ναι, όλο στοκάζεται. Αυτοί οι άνθρωποι, Αντώνιε, με προβληματίζουν. Θα τον ήθελα πιο παχύ. Αλλά... όχι το φοβάμαι. Όχι, όχι. Όμως το όνομά του, αν δεν ήταν τελείως ξένο ως προς τον φόβο, από όλο τον κόσμο, κανέναν δεν θα απέφευγα πιο πολύ από ότι αυτόν τον ζαρωμένο Κάσιο. Όλο διαβάζει, όλα τα παρατηρεί. Το μάτι του περνάει πέρα για πέρα τις πράξεις των ανθρώπων. Δεν του αρέσουν τα γλέντια. Όπως εσένα, Αντώνιε. Μουσική δεν ακούει. Σπάνια χαμογελούν τα χείλη του. Και όταν χαμογελάσει, είναι σαν να κοροϊδεύει τον εαυτό του. Σαν να περιφρονεί τη σκέψη του, που βρήκε μία αιτία για ένα χαμόγελο. Αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρεις, Αντώνιε, δεν ανέχονται δίπλα τους κανένα πιο ισχυρό. Και γι' αυτό είναι επικίνδυνοι. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι στον ουρανό μπορεί ένα και μόνο αστέρι να δείχνει το δρόμο. Αλλά εγώ σας λέω τι πρέπει να φοβάται κανείς, όχι τι φοβάμαι εγώ. Γιατί εγώ είμαι πάντα και για πάντα ο Κέσσαρ! Πες μου τον Ιούλιο Κέσσαρ. Είναι μια πολιτική τραγωδία του Σέξπιρ. Τώρα θα μου πεις μια πολιτική τραγωδία. Ναι, ναι, μια πολιτική τραγωδία που αφορά τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει στο κοινοβούλιο. Πολιτική είναι αυτό που συμβαίνει μέσα σε μια οικογένεια, σε μια παρέα, εκεί όπου συναθρίζονται άνθρωποι. Και ο Σέξπιρ το έχει πιάσει ακριβώς αυτό. Παίζω σε μια στιγμή ωριμότητάς μου, μετά από 28 χρόνια υποκριτικής, νιώθω έτοιμος για ένα μεγάλο στοίχημα, που είναι να παίξω αντιφατικούς ρόλους και τους τέσσερις, συν δύο-τρεις πιο μικρούς στο έργο, σε ένα έργο του Σέξπιρ που δεν είναι το καλύτερό του. Δηλαδή, αποφάσισα σε ένα έργο το οποίο όντως ανέβαινε σπάνια, στην Ελλάδα έχει ανέβει λίγες φορές, όχι με επιτυχία, ή όχι με επιτυχία, όχι με μεγάλη επιτυχία. Ας πούμε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιος Έλληνα ηθοποιός ο οποίος να έμεινε για το ρόλο του στον Κέσσαρα, για τον Βρούτο. Δεν υπάρχει. Αποφάσισα λοιπόν, ύστερα από πρόταση της κυρίας Τρενταφύλη, να κάνω μια γενναία βουτιά στην άβυσσο της τέχνης της υποκριτικής, παίζοντας τέσσερις διαφορετικούς ρόλους αντιφατικούς μεταξύ τους, όπου ο ένας εξολαθρεύει τον άλλον. Και κατά παράξενο τρόπο όλοι έχουν δίκιο. Αυτός είναι ο Βρούτος, ο Αντώνιος,
ο Κάσιος, ο Κέσαρ. Και στα πλαίσια αυτά παίζω και άλλους πιο μικρούς ρόλους, όπως ας πούμε παίζω τον Κίνα, ένα συνωμότη. Και επίσης παίζω και έναν άλλον Κίνα που είναι ποιητής. Κάσιος, έτοιμος να μας πει ένα μυστικό του, αλλά όχι και τόσο έτοιμος να το πει στο Βρούτο. Βρούτε, πάμε στα Λουπερκάλια να δούμε που θα τρέξουν. Όχι, Κάσιε, εμένα δεν μου αρέσουν οι αγώνες. Δεν έχω τη ζωτικότητα που έχει ο Αντώνιος, αλλά αν θες, πήγαινε εσύ. Μη σε κρατάω. Βρούτε. Βρούτε. Τον τελευταίο καιρό που σε παρατηρώ, πολύ ψυχρό, πολύ κλειστό, σε βρίσκω για τον φίλο σου, τον Κάσιο, που σ' αγαπάει τόσο. Κάσιε, αν το βλέμμα μου το κρύβεις και πει, είναι γιατί έχω στρέψει την αγωνία προς τον εαυτό μου. Αντίπαλες ιδέες παλεύουν μέσα μου. Ο Βρούτος είναι σε πόλεμο με τον Βρούτο και ξεχνάει να δείξει την αγάπη του στους φίλους του. Καλησπέρα, λέγομαι Βασίλης Φακανάς. Συμμετέχουμε όλοι στην παράσταση του Ιούλιου 4 σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος μας μέσα σε αυτή την παράσταση? Εμείς εκτελούμε, ας πούμε, το χρέος του χορού, μιας και η παράσταση είναι ένας μονόλογος. Εμείς είμαστε ο χορός που αλλάζει. Κάποτε είμαστε υποστηρικτές, κάποτε είμαστε εναντίον, κάποτε είμαστε για το κοινό, κάποτε είμαστε μακριά από το κοινό. Δουλειά μας είναι να πλαισιώνουμε, να υπογραμμίζουμε, να επιβεβαιώνουμε ή να ακυρώνουμε τα όσα συμβαίνουν και τα όσα λέει ο Ρένος πάνω στη σκηνή. Και σήμερα είναι ο Ρένος Χαραλαμπίδης σε αυτήν την παράσταση είναι πρωταγωνιστής, δευτεραγωνιστής, τριταγωνιστής και γενικά αγωνιστής. Γι' αυτό το λέω, γιατί η ουσία αυτής της παράστασης είναι ότι προσπαθήσαμε να δούμε πού συγκλίνουν όλες αυτές οι αντίθετες δυνάμεις, οι αντίθετες πολιτικές σκέψεις, οι αντίθετες τα αντίθετα ανθρώπινα ένστικτα, οι αντίθετες ανθρώπινες παρουσίες που συγκλίνουν και τελικά όλοι στο έργο συγκλίνουν στον άνθρωπο. Οπότε ο Ρένος εξυπηρετεί αυτόν τον άνθρωπο ποιητή, ο οποίος ταξιδεύει μέσα σε διαφορετικά σύμπαντα, σε διαφορετικές κοσμοθεωρίες, σε διαφορετικά θέλω. Ας το σκοτώσουμε σαν θύμα που το προσφέρουμε στους θεούς. Μην τον σφάξουμε σαν το μάρι που το πετάνε στα σκυλιά. Και έτσι ο λαός, όταν το αντιληφθεί, θα πει ότι είμαστε σωτήρες και όχι δολοφόνοι. Και όσο για τον Αντώνιο, τον Αντώνιο, το μόνο κακό που μπορεί να κάνει ο Αντώνιος είναι στον εαυτό του, από την πολύ του αγάπη για τον Κέσσερα,
να πεθάνει από τη θλίψη του, αλλά δεν νομίζω, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο Αντώνιος είναι παραδομένος στις κρεπάλες και στα γλέντια. Βοήθεια, σκοτώνουν τον Κέσσα. Ονομάζομαι Σαμαρά Στεφανία και στην παράσταση αυτή κρατώ 4 ρόλους. Το ρόλο του Μάντι, το ρόλο του Αρτεμιδόρου, το ρόλο της Καλπούρνιας και το ρόλο της Πορκίας. Βρίσκομαι τόσο κοντά όσο και μακριά από τα παιδιά σαν χορός και από το Ρένο σε κάθε ρόλο που έχει την εκάστοτε στιγμή. Τόσο κι εγώ υποστηρικτικά όσο και ενάντια σε αυτόν. Του δημιουργώ, αν μπορούμε να πούμε, παγίδες με κάποιο τρόπο. Και τον συμβουλεύω και τον προειδοποιώ και ξαναβρίσκομαι απέναντί του. Και το Νικτοπούλι, το Νικτοπούλι στάθηκε μέρα μεσημέρι στην αγορά και ούρλιαζε και έσκουζε και θρυνούσε το Νικτοπούλι. Βρισκόμαστε σε μία θεατρική σκηνή που απέχει μόλις 100 μέτρα από τη σκηνή που έκαναν πρεμιέρα τα μεγαλύτερα θεατρικά έργα που συγκλώνησε την ανθρωπότητα. Είμαστε 100 μέτρα από την ορχήστρα του Θέατρου του Διονύσου, στο Θέατρο Τέχνης στη Φρυνήχου, και καμιά φορά όταν παίζω στη σκηνή σκέφτομαι ότι πόσο κοντά είμαι με συναδέλφους που έδρασαν πριν από 2.500 χρόνια, παίζοντας πίσω από μάσκες τη Μίδια, την Αντιγόνη, τον Κρέοντα. Το Θέατρο Τέχνης στη Φρυνήχου είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα ωραίτερα θέατρα του κόσμου. Είναι χτισμένο με τη λογική του Γκλόμπ, του θέατρου που έπαιζε ο Σέξπιρ στο Λονδίνο. Και αυτό έχει μια μεταφυσική για μένα, γιατί ο Ιούλιος Κέσαρ, το έργο του Σέξπιρ που παίζουμε, ήταν το πρώτο έργο που έπαιξε στο Globe, ήταν το έργο που άνοιξε. Άρα το Globe Theater μοιραία με τον Ιούλιο Κέσσαρα ταυτίστηκε. Έτσι λοιπόν και το μοναδικό θέατρο που θυμίζει το θέατρο του Σέξπιρ που έχουμε στην Ελλάδα, το Θέατρο Τέχνης στη Φρυνήχου, είναι σε άμεση επικοινωνία με το Globe του Λονδίνου που κάηκε βέβαια τότε από ένα εφέ που έκανε ο Σέξπιρ, ο οποίος μπορεί να ήταν πολύ στοχαστικός, αλλά έκανε και τη φιγούρα του, ας πούμε. Και κάποια βραδιά αποφάσισε να κάνει ένα εφέ στο θέατρο με μερικές κανονιές. Αλλά το θέατρο πήρε φωτιά. Την ιστορία δεν γράφουν ούτε οι στρατιωτικοί, ούτε οι πολιτικοί, ούτε οι ιστορικοί. Την γράφουν οι ποιητές. Όπως ο Βίλιαμ Σέξπιρ. Έγραψε ένα πολιτικό δράμα με εξωτικό όνομα Σέξπιρ. Το έπαιξε στο Globe Theater, το οποίο, τι σύμπτωση, ήταν ακριβώς ένα αντίγραφο του θεάτρου αυτού. Έκανε πρεμιέρα. Βέβαια, ο Σέξπιρ ήταν φιγουρατζής και έριξε μερικές κανονιές και έκαψε το θέατρο. Κρίμα, γιατί ο Κέσσαρ και αυτός έγραφε έργα θεατρικά. Χάθηκαν όλα, ίσως και καλό. Με εντριγκάρει πολλά χρόνια που έρχομαι εδώ στο Θέατρο Τέχνης στη Φρυνήχου, είναι ότι είναι, αν δεν κάνω λάθος, το μοναδικό θέατρο στην Αθήνα, το οποίο είναι χτισμένο ανάποδα. Δηλαδή, μπαίνοντας κανείς από την πόλη, από το δρόμο, ουσιαστικά, ακόμα και αν μπεις από τις κανονικές εισόδους του θεάτρου, δηλαδή δεξιά και αριστερά, αναγκάζεσαι να περάσεις από τη σκηνή. Δηλαδή, δεν μπαίνει στην πλατεία, ας πούμε, κατευθείαν. Αναγκάζεσαι να περάσει από τη σκηνή. Αυτό το είχα παρατηρήσει πάρα πολλές φορές που ερχόμουν σε αυτό το θέατρο και έλεγα: πω, τι παράξενη σύνδεση που έχει αυτός ο χώρος με το έξω.
Όπως κάνουμε και στην παράσταση, αν κάτσεις εδώ που καθόμαστε τώρα, ας πούμε, που είναι η πλατεία, ανοίγοντας τις δύο πόρτες, έχεις πλήρη θέαση στην πόλη. Αυτό υπήρχε στο μυαλό μου πολλά χρόνια, δηλαδή πολλά χρόνια, από την πρώτη φορά που χάρισε σχεδόν παιδί εδώ, και πάντα με ιντρίγκαρε και έλεγα πω, τι ωραίο να μπορείς να δεις την πόλη και η πόλη και η σκηνή, ας πούμε, να είναι ένα. Αυτό το έργο τώρα που ο κύριος του ρόλος είναι ο λαός, έδωσε αυτή τη δυνατότητα να παντρευτούν όλα αυτά τα στοιχεία, ας πούμε, και τα θέλω μαζί. Οπότε, ναι, χρησιμοποιούμε πολύ το έξω και μία αντίθετη πορεία, η οποία κρατάει και το θεατή σε μία πιο ενεργή και όρθια στάση για μερικά λεπτά. Δεν είναι και... Ελπίζω ότι δεν είναι κουραστικό για κάποιους, ή και να είναι, δεν πειράζει, για λίγα λεπτά. Είστε μια ρωμαία πολίτη. Όλοι τα θυμάμαι! Δεν είδατε το Πομπείο! Εσείς δεν ήσασταν που σκαρφαλώνατε στα τείχια. Στα τείχια σκαρφαλώνατε! Εσύ τι, δεν σκαρφάλωνε στα μπεντένια! Στα μπεντένια σκαρφαλώνατε! Έτσι δεν είναι! Τα μπεντένια τι είναι! Δεν ξέρω. Εσύ δεν είσαι που σκαρφάλωνε σε πύργους. Εσύ σε παράθυρα και εσύ εκεί πέρα. Εσύ εκεί με το μωρό στα χέρια, έτσι. Περίμενες με τις ώρες. Εσύ και όλοι εσείς περιμένατε με τις ώρες να δείτε το μεγάλο Πομπείο να περνάει από τους δρόμους της Ρώμης, έτσι. Και τώρα τι. Τώρα έχετε βάλει τα καλά σας, ε! Τώρα έχετε γιορτή, αυτό έχετε! Τώρα έχετε έρθει εδώ πέρα να στρώσετε λουλούδια στον δρόμο αυτού νου που ήρθε να κάνει θρίαμβο πάνω στο αίμα του Πομπείου! Αυτοί είστε! Δεν θέλω ούτε να σας βλέπω! Σας ηχαίνομαι, μη με κοιτάς! Μη με κοιτάς, σας ηχαίνομαι! Φύγετε από εδώ! Φύγετε από εδώ! Η παράσταση θα τη θεωρούσαμε πολυχωρική. Είναι μια παράσταση η οποία δεν λαμβάνει μέρος 100% μέσα στη σκηνή, μέσα σε αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας ως θέατρο. Είναι μια παράσταση η οποία ξεκινάει απ' έξω από το θέατρο, στο δρόμο. Εκεί στείνεται μια γιορτή, η γιορτή των Λουπερκαλίων. Ουσιαστικά μεταμορφώνουμε όλο το δρόμο στη Ρώμη, τον μεταφέρουμε σε εκείνη την εποχή. Στη δεύτερη της φάση, η παράσταση μεταφέρεται στο φουαγέ, σε ένα χώρο ακριβώς έξω από τη σκηνή. Εκεί γινόμαστε κάπως πιο συγκεκριμένοι και από μια γενική Ρώμη βρισκόμαστε έξω από το Καπιτόλιο. Τα πράγματα και οι ομιλίες μας και ο λόγος μας και η απεύθυνσή μας προς το κοινό γίνεται πιο συγκεκριμένη, να τους εντάξουμε περισσότερο στο θέμα. Η τρίτη φάση είναι όταν οι θεατές γίνονται ηθοποιοί και ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή. Εμείς είμαστε από κάτω και ο κόσμος από πάνω. Είναι και η πρώτη στιγμή που ο Ρένος Χαραλαμπίδης ξεκινάει να μιλά. Να μιλά περισσότερο ως Ρένος Χαραλαμπίδης και όχι ως Ιούλιος Κέσαρας ή κάποιος από τους άλλους βασικούς ρόλους. Όπου υπάρχει αυτή η όμορφη αμηχανία των ανθρώπων που ξαφνικά είναι αυτοί πάνω στη σκηνή και βλέπουν τους ηθοποιούς από κάτω να τους παρακολουθούν. Και μετά περνάμε στην τέταρτη φάση, η οποία είναι αυτή που όλοι ξέρουμε. Οι θεατές περνάνε στις θέσεις τους και οι ρόλοι γίνονται, ας πούμε, κανονικοί. Είναι εξαιρετική η σύλληψη της σκηνοθέτηδος της Νατάσας Τριανταφύλη να χρησιμοποιήσει όλους τους χώρους του θεάτρου και έξω από το θέατρο το δρόμο και να βάλει τους θεατές στη θέση των ηθοποιών, να βάλει τους θεατές να αντιδράσουν, γιατί υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις σε διάφορους τσακωμούς που συμβαίνουν μεταξύ των πολιτών της Ρώμης, να αντιδράσουν και παράλληλα να γνωρίσουν και να παρατηρήσουν ίσως καλύτερα τη σκηνή της Φρυνήχου του Θεάτρου Τέχνης Καρολ Κουν, που για μένα είναι ένα εξαιρετικό θέατρο, μια εξαιρετική σκηνή, μαγευτικό από την είσοδό του στο δρόμο μέχρι το τελευταίο κάθισμα εκεί πάνω. Έτσι όπως τελικά διαμορφώθηκε ο Ιούλιος Κέσαρας, εάν γνώριζα την Νατάσα Τριανταφύλη μέσα στο χώρο, από τον τρόπο που έχει σκηνοθετήσει το έργο, μπορεί να πίστευα ή να σκεφτόμουν για μία στιγμή ότι είναι ο αρχιτέκτονας που έχει φτιάξει το θέατρο. Για να βλέπω αυτή την παράσταση έτσι όπως έχει διαχειριστεί το χώρο, πιθανόν να είναι και ο αρχιτέκτονας.
Και αυτό είναι ένας παράγοντας ζωής μέσα σε αυτό που γίνεται για μία ώρα και δέκα λεπτά, το οποίο για μας, θεωρώ για τον καθένα ξεχωριστά, είναι μια πολύ ωραία διαδρομή στο να ξεκινήσουμε απ' έξω με τον κόσμο μαζί, στο όπως έρχονται για να δουν μια παράσταση, να αντιληφθούμε την ενέργειά τους, πώς έρχονται να δουν μια παράσταση, πώς αντιδράνε σε αυτό που κάνουμε εμείς έξω και πότε ξεκινάει σε εισαγωγικά η πραγματική παράσταση. Η φρόνησή μου καθόλου μια... Την πεποίθηση. Πείτε στη σύγκλητο ότι δεν θα πάω! Ότι δεν μπορώ, είναι ψέμα! Ότι φοβάμαι, μεγαλύτερο ψέμα. Δεν άπλωσα το χέρι μου να κατακτήσω τον κόσμο για να φοβάμαι να πω την αλήθεια σε μερικούς ψαρογέννηδες. Πείτε τους, δεν θέλω να πάω. Η γυναίκα μου, Καλπούρνη, είδε ένα όνειρο. Είδε το άγαλμά μου με 23 κουρουνούς σαν μαχαιριές να τρέχει το αίμα μου. Στο Globe Theatre στο Λονδίνο, ακόμα και τώρα, αν τύχει να πάει κανείς, συναντάει αυτό το πολύ σπάνιο πράγμα στο θέατρο, πολύ ενεργούς θεατές, γιατί λειτουργεί ακόμα η αρένα, δηλαδή όταν μπαίνεις στο θέατρο, εκτός από τις θέσεις στα μπαλκόνια, έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις την παράσταση, ακόμα και αν είναι τρίωρη ή τετράωρη, όρθιος στην αρένα. Και αυτό είναι κάτι που στους Άγγλους είναι πολύ σύνηθες και οικείο, δηλαδή να βλέπουν μια παράσταση από ενεργή θέση. Οπότε αυτό ήταν ένα στοιχείο που ήθελα πολύ να χρησιμοποιήσω στην παράσταση. Η Ρώμη, έχει φτάσει όσο πρέπει, έχει φτάσει ο κόσμος. Ωραία, εγώ άλλο πράγμα σου λέω. Η Ρώμη δεν μεγάλωσε να συμβαίνει στην δημοκρατία. Γιατί θα πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Γιατί να πρέπει να αλλάξει το πολιτικό καθεστώ. Δεν είναι μια δημοκρατία σαν τη πόλη κράτου. Τον Ελλήνων. Σαν τη πόλη κράτου των Ελλήνων. Αυτό που μου λες είναι τελειώσαν. Πόσο μακριά φτάσαν οι Έλληνες. Πόσο μακριά φτάσαν οι Έλληνες στην δημοκρατία. Υπάρχει μια έντονη διάδραση, τουλάχιστον με το κοινό στην αρχή, καθ' όλη τη διάρκεια υπάρχει, αλλά εμφανώς υπάρχει πολύ στην αρχή. Εμείς γνωρίζουμε ότι κανονικά έρχεται ο κόσμος μέσα στο θέατρο, ανοίγουν τα φώτα και τότε ξεκινάει η παράσταση. Στη συγκεκριμένη παράσταση, στο συγκεκριμένο ανέβασμα, ήταν αυτό το πολύ έξυπνο, όπως είπαν όλοι εδώ, στο οποίο ο θεατής με το που έρχεται έχει ήδη ξεκινήσει η παράσταση. Και από την άποψη της ενημέρωσης, γιατί όλο αυτό που κάνουμε εμείς έξω έχει έντονα ενημερωτικό χαρακτήρα για τα γεγονότα, ακόμα δηλαδή και κάποιος που δεν ξέρει τι έχει συμβεί, μόλις θα έρθει στο θέατρο θα ξέρει δύο ονόματα τουλάχιστον, τι έχει γίνει μεταξύ τους, από πού έχουν ξεκινήσει όλα αυτά, γιατί είναι αυτή η αρχή και γιατί μιλάνε τα πρόσωπα καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης. Ενημερώνεται. Και αυτή τη στιγμή είναι. Απειλείται η δημοκρατία της. Πώς το γνωρίζεις αυτό, πού το βασίζεις. Το βασίζω στο γεγονός. Πού το βασίζεις. Ότι ο Κέσαρας έχει τρομερές φιλοδοξίες. Έχει τρομερές φιλοδοξίες και το ξέρουμε όλοι. Συγγνώμη. Είναι ένας άνθρωπος. Δηλαδή, εσύ είσαι σίγουρος ότι θα καταληφθεί η δημοκρατία. Είναι ένας άνθρωπος. Είσαι σίγουρος. 100%. Έχουμε ένα μάντι. Ναι, είμαι. Πιστεύετε ένα μάντι. Ναι, είμαι μάντης. Πιστέψτε τον. Ναι, είμαι μάντης. Πιστεύετε σε μάντες. Όχι, θα πιστέψουμε στον καραφλό τον Κέσσαρα που θέλει να μας κάνει όλους τους. Πώς έγινε έτσι η Ρώμη. Αυτή λοιπόν η συνθήκη της ανοιχτότητας του κοινού με απασχόλησε πάρα πολύ. Και ένας λόγος που με απασχόλησε είναι ότι ο Ιούλιος Κέσσαρας είναι γνωστός ο μύθος, αλλά δεν ξέρω πόσο στην Ελλάδα ξέραμε τις πληροφορίες του έργου. Σκεφτήκαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή την επιθυμία που είχα να είναι πολύ ανοιχτό το κοινό, να του δώσουμε τις πληροφορίες, ας πούμε, πολύ νωρίς, ώστε να μπορεί η παράσταση να λειτουργήσει παρακάτω. Δηλαδή να μην μας απασχολήσει και τόσο πολύ η μετάδοση της πληροφορίας μόνο. Για την ιερή και επικίνδυνη πράξη που ετοιμάζουν όρκο! Όχι όρκο. Όχι όρκο! Αν τα αδρύκια μας πρόσωπα, αν τα βάσανα της ψυχής μας,
Αν οι αδικίες της εποχής αυτής δεν είναι αρκετά κίνητρα για την ιερή πράξη που ετοιμάζουμε, ώστε να γυρίσουμε στα οχνηρά μας κρεβάτια και να αφήσουμε την τυραννία να μας εξουδαθρεύσει όλους ένα προς ένα. Αλλά αν τα λόγια μου έχουν δύναμη που μπορούν να φλογίσουν και την καρδιά ενός δειλού, ποιο άλλο κίνητρο χρειαζόμαστε πέρα από το δίκιο? Ποια εγκίνηση είναι πιο δυνατή από το ότι είμαστε έτοιμοι, Ρωμαίοι, δημοκράτες, πολίτες, που όταν δίνουμε το λόγο μας δεν το παίρνουμε πίσω? Ποιος όρκος είναι πιο ισχυρός από τη συμφωνία που ενώνει τιμή με τιμή? Να δίνουν όρκο οι ανίεροι που δεν εμπιστεύονται ούτε τον εαυτό τους? Και μαζί με τον Κέσσαρα, μήπως πρέπει να χτυπήσουμε και κάποιον ακόμα? Ο Αντώνιος είναι πολύ φίλος του και έχει δύναμη που αν τη στρέψει εναντίον μας μπορεί να κάνει μεγάλο κακό. Ο Κέσσαρα και ο Αντώνιος πρέπει να πέσουμε μαζί και οι δύο. Υπάρχει μία διάδραση λίγο διαφορετική από όπως την έχουμε στο νου μας. Ότι εμείς είμαστε με το κοινό, αλλά δεν είμαστε κιόλας. Οι περισσότεροι λένε διαδραστικό θέατρο και εννοούν, σου λέω κάτι, περιμένω την απάντηση, μου τη δίνεις και αυτό με πάει παραπέρα. Αυτό ονομάζουν διαδραστικό θέατρο, πολλοί τρομάζουν και πολλοί λένε ότι δεν θέλω, εγώ θέλω να βλέπω. Εδώ, ενώ υπάρχει έντονη, ίσως απόλυτη διάδραση, δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Προσωπικά εμένα είναι κάτι που με εγωιτεύει πάρα πολύ. Διότι εμείς είμαστε πάντα στο στόχο μας. Είμαστε πάντα στα λόγια μας. Είμαστε πάντα σε αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε. Δεν περιμένουμε τίποτα εκτός από τις αντιδράσεις φυσικά και από τα βλέμματα και από σε λόγο. Δεν κάνουμε κουβέντα. Δεν υπάρχει σου μιλάω, μου μιλάς. Δεν είναι αυτό το στοιχείο της διάδρασης. Αλλά είναι το υπάρχω, υπάρχεις. Εσύ, και σαν κρατέ εσύ, πώς έπεσες τώρα τόσο χαμηλά εσύ? Πού είναι οι δόξες? Πού είναι οι θρίαμβοι με τα λάθυρα? Πώς όλα αυτά ζάρουσα? Όταν ο Αντώνιος βλέπει για πρώτη φορά τον νεκρό Κέσσαρα. Νομίζω αυτή είναι η αγαπημένη μου σκηνή. Και η πιο γλεντζέδικη σκηνή μου είναι η τρικυμία. Η καταιγίδα. Όταν ξεκινάμε και σε ένα παροξυσμό τυμπανιστικό, κάθεται ο κόσμος και εγώ από τους διάφορους εξώστες φωνάζω εφιαλτικά αποσπάσματα για την καταιγίδα που ξεσπάει πάνω από τη Ρώμη. Εκεί το γλεντάω.
μια δύσκολη στιγμή, πάντα την περιμένω σαν το στοίχημα της βραδιάς, αυτό που σε μια όπερα θα ήταν η κολορατούρα. Είναι η στιγμή που βγαίνω στο βήμα του Ρήτορα, όπου ο Βρούτος και ο Αντώνιος μιλάνε στους Ρωμαίους. Αυτή είναι η κολορατούρα μου. Ακόμα και αν μου φύγουν κάποιες νότες, τις υπερασπίζομαι, γιατί η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων βασίζεται στο φάλτσο και όχι στο σιδερωμένο εσταντανέ. Ο γενναίος μας Βρούτος σας είπε ότι ο Κέσσαρ ήταν φιλόδοξος. Αν είναι αλήθεια, το λάθος ήταν βαρύ και βαριά πήρε πληρωμή. Έρχομαι με την άδεια του Βρούτου και του Κάσιου, γιατί ο Βρούτος και ο Κάσιος είναι έτοιμοι πολίτες. Έρχομαι να κυδέψω τον Κέσσαρα. Ήταν φίλος μου, πιστός και δίκαιος σε μένα. Έχω μια πολύ μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι με τα παιδιά από το Θέατρο Τέχνης, τους μαθητές, όπου δείχνουν μια σπάνια αφοσίωση σε αυτό που κάνουμε και αποδεικνύει ότι η φωτιά της νεότητας πάντα βοηθάει μερικές φορές το ψυχρό βλέμμα της εμπειρίας. Ο δεύτερος συνεργάτης που προσθέθηκε από πολύ νωρίς σε αυτή την παρέα ήταν ο Πέτρος Κούρτης, που κρατάει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην παράσταση και σαν εκτελεστής μουσικός κρουστών που συνοδεύει το πρώτο και κύριο μέρος της παράστασης, αλλά και σαν συνδημιουργός, εκπαιδεύοντας και ενορχιστρώνοντας τον χορό των μαθητών του Θεάτρου Τέχνης που έχουμε στην παράσταση και προσφέροντας αυτή την μοναδική ενέργεια που έχει και σκέψη να ακούει και να βλέπει πράγματα που εμείς ούτε ακούμε ούτε βλέπουμε. Και αποδείχθηκε εκτός από σημαντικός συνεργάτης και πολύ υποστηριχτικός και σπουδαίος και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Αν θυμάμαι καλά, η επόμενη στην παρέα ήταν η Μαρία Κακάρογλου, που κρατάει τη σημαντική θέση του βοηθού σκηνοθέτη και έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να επιτευχθεί όλο αυτό το εγχείρημα. Και σιγά σιγά προσθέθηκε ο Σάκης Μπυρμπίλης, που κάνει τους φωτισμούς, με ελάχιστα μέσα, κατά τη γνώμη μου, πολύ σπουδαίες εικόνες. Είναι ένας σπουδαίος φωτιστής που μας έχει χαρίσει πραγματικά πολύ ξεχωριστές ατμόσφαιρες στη σκηνή. Εδώ είχε την έξτρα, το έξτρα εμπόδιο, αλλά ίσως και ευκαιρία να φτιάξει όλες αυτές τις ατμόσφαιρες με λιγότερα μέσα. Και θεωρώ ότι έχει κάνει τρομερή δουλειά. Η Ιωάννα Τσάμι έχει κάνει τα κοστούμια, που είναι πάντοτε εύστοχη και γρήγορη και πολύ καλή φίλη φυσικά. Και φτάνουμε στον τελευταίο μας συνεργάτη, που λέγεται Λουντοβίκο Εϊνάουτι και έχει γράψει τη μελωδία του Κέσσαρα, που ακούγεται στο δεύτερο μέρος της παράστασης. Και ομολογώ ότι αυτός ήταν ένας συνεργάτης έκπληξη, γιατί όταν το πρωτοσκεφτήκαμε μαζί με το Ρένο, ομολογώ ότι απλώς νόμιζα ότι θα είναι μία από τις περιπτώσεις που λέμε του το προτείναμε και χαρήκαμε που του το προτείναμε. Δεν περίμενα ότι θα δεχτεί και ότι παρουσιάζοντάς του την παράσταση και τις εικόνες που είχαμε ήδη δουλέψει αρκετούς μήνες πριν από τον Νοέμβρη,
ότι θα τον εμπνέαμε και θα έλεγε «Ναι, θέλω να κάνω μουσική για το θέατρο». Πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο συνθέτη, παίζει στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου. Και είναι τόσο ωραίο να βλέπεις τόσο μεγάλους καλλιτέχνες να κάνουν πίσω το εγώ τους για να βγάλουν μπροστά τους ρόλους. Αυτό είναι ο μεγάλος συνθέτης για το θέατρο και τον κινηματογράφο.